στο δυναμικό τους, διότι με τον ενθουσιασμό, την αγωνιστικότητα και το ήθος που τους διακρίνει, κρατούν ζωντανές τις οργανώσεις μας, με δράσεις και εκδηλώσεις και μετά τον νικηφόρο αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου. Οι στόχοι που θέσαμε να αναδείξουμε τη Νέα Δημοκρατία κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο μας επιτέθηκαν. Όμως είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε την προσπάθεια, προσφέροντας τον καλύτερό μας σε αυτό. Έτσι συμβάλλουμε στο έργο του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ανόρθωση της πατρίδας μας σε ένα δημοκρατικό, προοδευτικό και ακνάζουν σε όλους τους τομείς κράτους. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και καλή χρονιά με επιτύπηση στη Γιάννη Στονταδάκη, γραμματέας οργανωτικού Διευθυντικού Γραφείου Προέδρου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Συνάδελφε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε της τοπικής οργάνωσης, με την ευκαιρία της τοπικής βασιλότητας να ευχηθώ όλες σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, δύναμη στις οικογένειές μας, στα σπίτια μας, όλοι μας. Για την τοπική οργάνωση του Αμιντέου, τους φίλους, για το κυβερνό κόμμα, κύριε Υπουργέ, προσωπικά εσάς, έχουμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είμαι βέβαιος και από την πολιτική κουλτούρα που έχετε, θα προχωρήσετε σε εκείνα τα βήματα ώστε να ξεπεράσει η χώρα μας τη δεκαετή κρίση, την οποία τη μαστίζουν επαναλαμβανόμενα μνημόνια. Είστε άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες, είστε άνθρωπος που βοηθάτε να ανοιχτεί η αγορά, να ανοιχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και προς την κατεύθυνση αυτή νομίζω ότι θα έχετε τη στήριξη όλων μας. Κύριε Υπουργέ, το 2020 βρίσκει και το Δήμο Αμιντέου, τον πρώτο Δήμο, ο οποίος θα πρέπει να κερδίσει ένα στοίχημα. Το στοίχημα το να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό, σε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Είμαι βέβαιος ότι θα συνδράμετε στο στρατηγικό σχέδιο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Συνάδελφε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε της τοπικής οργάνωσης, με την ευκαιρία της τοπικής βασιλότητας να ευχηθώ όλες σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, δύναμη στις οικογένειές μας, στα σπίτια μας, όλοι μας. Για την τοπική οργάνωση του Αμιντέου, τους φίλους, για το κυβερνό κόμμα, κύριε Υπουργέ, προσωπικά εσάς, έχουμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είμαι βέβαιος και από την πολιτική κουλτούρα που έχετε, θα προχωρήσετε σε εκείνα τα βήματα ώστε να ξεπεράσει η χώρα μας τη δεκαετή κρίση, την οποία τη μαστίζουν επαναλαμβανόμενα μνημόνια. Είστε άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες, είστε άνθρωπος που βοηθάτε να ανοιχτεί η αγορά, να ανοιχτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και προς την κατεύθυνση αυτή νομίζω ότι θα έχετε τη στήριξη όλων μας. Κύριε Υπουργέ, το 2020 βρίσκει και το Δήμο Αμιντέου, τον πρώτο Δήμο, ο οποίος θα πρέπει να κερδίσει ένα στοίχημα. Το στοίχημα το να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό, σε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Είμαι βέβαιος ότι θα συνδράμετε στο στρατηγικό σχέδιο το οποίο είχε σήμερα με τη δική σας παρουσία αλλά και με την παρουσία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία, ειρήνη, να είναι αισιόδοξο, με πολλά χαμόγελα σε προσωπικό, ατομικό, οικογενειακό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, και εσάς να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο Υπουργείο. Έχετε την προείσταση σε ένα πολύ δυναμικό Υπουργείο. Εύχομαι να έχετε πάντα επιτυχίες. Η Πρέσπα είναι ένας μικρός δήμος, αλλά είναι δυναμικός. Εμείς στο Δήμο Πρεσπών, όσο και μικροί κι αν είμαστε, ασχολούμαστε δυναμικά, χτίζουμε γέφυρες συνεργασίες με τους λαούς τους όμορους, εκτελούμε διασυνοριακά έργα και νομίζω ότι ακολουθούμε μια σωστή πολιτική. Να μην σας τρώω το χρόνο, σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να είστε γερός και δυνατός. Ο πρόεδρος της Νόρδε Φλόρινας, ο κύριος Τωμάς Σταυρόν, δεν μπόρεσε να είναι εδώ για προσωπικούς λόγους. Είμαι εδώ για να διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλες. Φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ πρόεδρε, σας ευχαίρω για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, σοβαρή οικογενειακή και προσωπική λόγη. Δεν με επιτρέπουν να παραστώ στην αποψινή εκδήλωση της Δήμου Αμιντέου. Εύχομαι σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά, ιδιαίτερα στο συμπατριώτη μας, αγωνιστή της παράταξης και ικανότατο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη.
Δύναμη, υπομονή και πολλές επιτυχίες. Τομάς Θεοδόρου, πρόεδρος ΝΟΔΕ Φλόρινας. Καλή χρονιά και από μένα. Ευχές σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε, αν και έχουμε συνηθίσει πια την παρουσία σας εδώ στο Μίντο, και ελπίζουμε στη συνεχή βοήθειά σας. Καλή χρονιά σε όλους. Και ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε, όσο δύσκολος και αν είναι ο δρόμος, πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ξανακαλωσορίσω και στον τόπο σου, γιατί σε καλωσορίζουμε το πρωί σήμερα στο δικό μας τον τόπο. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή μου κάνει να πω δύο λόγια αυτό. Εύχομαι σε όλους υγεία και ευτυχία και να είμαστε όλοι δυναμικά για να βοηθήσουμε τον αρχηγό μας και τον υπουργό που είναι δικός μας άνθρωπος να πάει μπροστά η χώρα και η παράταξή μας. Ευχαριστώ πολύ. Στα εθνικά θέματα που υπάρχει αυτή η ανησυχία που είναι πολύ καλλιεργείται κιόλας. Θέλω να είμαι σαφής. Να μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχείτε. Τίποτα από όσα λένε τα κανάλια δεν θα γίνει. Ούτε πόλεμος θα γίνει, τον μόνο δεν μπορεί. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τις κόκκινες γραμμές, ο Ερντογάν τις ξέρει καλά και δεν θα τις περάσει. Οι συμμαχίες που έχει η Ελλάδα οι διεθνείς είναι πανίσχυρες. Πρώτη φορά η Ελλάδα έχει τόσο μεγάλες συμμαχίες όσο έχει σήμερα και πρώτη φορά βγαίνουν όλες τις μεγάλες δυνάμεις και υποστήριζουν τις εθνικές μας θέσεις. Ουδέποτε η Τουρκία υπήρξε σε πιο δύσκολη διπλωματικά θέση από ό,τι σήμερα. Άρα μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να αφήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας αν υπεράσουμε τα αρνητικά μας. Με αυτά τα λίγα λόγια, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Δεν κάτσω πολύ, γιατί έχω αύριο πρωί να είμαι στην αγαπημένη μου εκπομπή. Ξέρετε τι είναι η αγαπημένη μου εκπομπή. Έτσι, ο Γιώργος θα φτιάξει το Skype. Λοιπόν, οπότε θα λαβαίνετε με το αυτοκίνητο. Πρέπει να φύγω αμέσως τώρα για να προλάβω και αυτό για ένα τρία ώρα για να είμαι λίγο φρέσκο στο γυαλί. Αλλά ήταν μεγάλο τιμή να είμαι εδώ σήμερα. Τώρα δεν υπάρχει λόγο να το κρίσω, το μάκρυο σου φίλοι με συνδέουν και δεσμοί φιλίας πολλών ετών. Στα εθνικά θέματα που υπάρχει αυτή η ανησυχία που είναι πολύ καλλιεργείται κιόλας. Θέλω να είμαι σαφής. Να μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχείτε. Τίποτα από όσα λένε τα κανάλια δεν θα γίνει. Ούτε πόλεμος θα γίνει, τον μόνο δεν μπορεί. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τις κόκκινες γραμμές. Ο Ερντογάν τις ξέρει καλά και δεν θα τις περάσει. Οι συμμαχίες που έχει η Ελλάδα οι διεθνείς είναι πανίσχυρες. Πρώτη φορά η Ελλάδα έχει τόσο μεγάλες συμμαχίες όσο έχει σήμερα και πρώτη φορά βγαίνουν όλες τις μεγάλες δυνάμεις και υποστήριζουν τις εθνικές μας θέσεις. Ουδέποτε η Τουρκία υπήρξε σε πιο δύσκολη διπλωματικά θέση από ό,τι σήμερα. Άρα μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να αφήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας αν υπεράσουμε τα αρνητικά μας. Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Δεν κάτσω πολύ, γιατί έχω αύριο πρωί να είμαι στην αγαπημένη μου εκπομπή. Ξέρετε τι είναι η αγαπημένη μου εκπομπή. Έτσι, ο Γιώργος θα φτιάξει το Skype. Λοιπόν, έτσι την κακία που βγάζουν. Εντάξει, εγώ δεν τους καπαλογώ. Οι άνθρωποι κυβερνήσανε, ξεφτυλιστήκανε, εξεφτέλησαν τις ιδέες τους. Ξέρετε, το μεγαλύτερο δώρο μας έκανε ο Τσίπρας. Πριν από 5 χρόνια μπαίναμε εδώ και λέγαμε είμαι αριστερός, όχι εγώ όπως λέω, λέμε κάπως. Όλοι το κοιτάζαν σαν κάποιον καλό άνθρωπο που ήταν, ξέρω εγώ, δίκαιος, που ήταν υπερά του συμφέροντος. 5 χρόνια μετά, άμα πει ο ίδιος και πει είμαι αριστερός, καταλαβαίνετε πώς τον βλέπουμε. Σαν τον Πολάκη, σαν τον Παπαγγελόπουλο, σαν όλους τους που ζούσαμε. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας μας έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία. Ποια ευκαιρία? Εξεφτέλισε τις ιδέες αριστεράς. Προχθές είχε τα μούτρα ο Τζανακόπουλος να μου πει για το ελληνικό στη Βουλή. Θέλουμε να κοροϊδέψουμε, λέει, τον ελληνικό λαό και να κάνουμε τύπη έργα. Και του είπα: αν ήθελα να κοροϊδέψω τον λαό, είπα το παράδειγμα. Θα πήγαινα να βάζω κάτι μπουλντόζες με μουσαμάδες, θα γίνανε γύρω-γύρω με ένα φορτηγό γύρω από τη μουσαμάδα, θα λέγανε πήρε μπρος το ελληνικό. Όπως κάναμε, θυμάστε αυτό τότε στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και βέβαια σηκώνεται ο Τζανακόπουλος και πήγε τσαπέ τον λόγο. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο δεν έχουν εξετελιστεί. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μας πούνε τίποτα, γιατί όποτε σηκώθουν να μιλήσουμε, πάντα θυμίζουμε το τι έκανε η κυβέρνηση. Στα εθνικά θέματα που υπάρχει αυτή η ανησυχία που είναι πολύ καλλιεργείται κιόλας. Θέλω να είμαι σαφής. Να μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχείτε. Τίποτα από όσα λένε τα κανάλια δεν θα γίνει. Ούτε πόλεμος θα γίνει, τον μόνο φλόδο δεν μπορεί. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τις κόκκινες γραμμές. Ο Ερντογάν τις ξέρει καλά και δεν θα τις περάσει.
Οι συμμαχίες που έχει η Ελλάδα οι διεθνείς είναι πανίσχυρες. Πρώτη φορά η Ελλάδα έχει τόσο μεγάλες συμμαχίες όσο έχει σήμερα. Και πρώτη φορά βγαίνουν όλες τις μεγάλες δυνάμεις και υποστήριζουν τις εθνικές μας θέσεις. Ουδέποτε η Τουρκία υπήρξε σε πιο δύσκολη δημοκρατικά θέση από ό,τι σήμερα. Άρα μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να αφήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας ανυπεράσπιστα τα αρνητικά μας. Με αυτά τα λίγα λόγια, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Δεν κάτσω πολύ, γιατί έχω αύριο πρωί να είμαι στην αγαπημένη μου εκπομπή. Ξέρετε ποια είναι η αγαπημένη μου εκπομπή. Έτσι, ο Γιώργος Βαφτιά από την Σκάι. Λοιπόν. Έπρεπε να έχουμε παπά, εγώ στο παπάκι. Αλλά τέλος πάντων, τι να μας κάνουμε. Εμείς την πίτα την επιλογούμε παπά, μάκι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα άντε, να σε συγχωρέσω, δεν τα κάνεις καλά. Αλλά με τα αριστερό κόψει την πίτα μου. Έπρεπε να έχουμε παπά, εγώ στο παπάκι. Αλλά τέλος πάντων, τι να μας κάνουμε. Εμείς την πίτα την επιλογούμε παπά, μάκι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα άντε, να σε συγχωρέσω, δεν τα κάνεις καλά. Αλλά με τα αριστερό κόψει την πίτα μου.